Πάμε τώρα στο Μιχάλη Ιγνατίου, γιατί το πράγμα περιπλέκεται, διότι στην Κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη δεν εμπλέκονται μόνο οι Γάλλοι, δεν εμπλέκονται μόνο οι Ιταλοί, αλλά θα εμπλακούν πολύ σύντομα και οι Αμερικανοί. Και το θέμα είναι πού το πάνε οι Τούρκοι. Ναι, Γιάννη, καλησπέρα από την Ουάσιγκτον. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας όσο και της Κύπρου ασχολούνται το τελευταίο διάστημα με τις προκλήσεις της Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΣΤ, διότι γνωρίζουν το σχέδιο της κατοχικής δύναμης. Δηλαδή, θα ενοχλήσει από το Αιγαίο μέχρι και την Κύπρο και θα τεστάρει τα νερά για να δει βασικά τις αντιδράσεις της Γαλλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένας δεύτερος στόχος που θέλει να πετύχει με τις προκλήσεις του Ερντογάν είναι να απαξιώσει τις συμμαχίες που πέτυχε η Αθήνα με το Παρίσι και την Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανησυχία στην Αμερικανική πρωτεύουσα αλλά και στις ανύπαρκτες Βρυξέλλες είναι πλέον στο κατακόρυφο, ιδιαίτερα θα έλεγα των Αμερικανών, διότι δεν θέλουν τώρα μία κρίση στη Μεσόγειο, τη στιγμή που ξεκίνησαν, όπως γνωρίζει σήμερα, οι πρώτες αυσυμμαχίες με την Κίνα. Η επιθετικότητα του Πεκίνου εναντίον της Ταϊβάν δεν θα μείνει αναπάντητη, λένε εδώ στην Ουάσιγκτον. Οπότε θέλουν να εστιάσουν την προσοχή τους εκεί, Γιάννη, και όχι στη Μεσόγειο. Τόσο ο κύριος Δένδιας, όσο και ο κύριος Χριστοδουλίδης, ο οποίος και αυτός συνομίλησε με την νέα Υφυπουργό Εξωτερικών, την αρμόδια για ευρωπαϊκές υποθέσεις, την Κάρεν Ντόνφριντ, μια πολύ σημαντική αξιωματούχο, υπογράμμισαν ότι ιδιαίτερα η Ευρώπη θα χάσει το παιχνίδι της ενέργειας εάν δεν αντισταθεί πραγματικά στην Τουρκία. Αυτό λέγεται σε σχέση, να υποθέσω, με τη Ρωσία και την εξάρτηση που έχει η Ευρώπη από τη Ρωσία στο θέμα της ενέργειας μέχρι στιγμής και που δεν θα μπορέσει να σταματήσει αν δεν αξιοποιηθούν τα κοιτάσματα εκεί, στην Κυπριακή ΑΟΣ. Γιάννη, πολύ σωστά το λες. Διακινείται ήδη η πολύ σοβαρή πληροφορία ότι η Τουρκία εμποδίζει τις έρευνες του Nautical Geo για να εξυπηρετήσει τη Ρωσία. Εάν δεν προχωρήσουν οι γεωτρήσεις στη Μεσόγειο, η Ευρώπη θα χάσει την ευκαιρία να απαγκιστρωθεί από τη Μόσχα στα θέματα της ενέργειας. Τονίστηκε σε όλες τις επαφές των υπουργών ότι οι μόνοι που υποφελούνται είναι οι Ρώσοι. Τα ίδια και χειρότερα, ξέρεις, λένε στους Αμερικανούς, οι Ισραηλινοί και οι Αιγύπτιοι. Ναι. Είναι θετικό βέβαια ότι ανέλαβε τα θέματα της ενέργειας στο State Department ο Άμος Χόκστάιν, θα έλεγα ο περίφημος Άμος Χόκστάιν, ο οποίος λέγεται πως ήταν ο άνθρωπος που έφερε κοντά το Κάιρο και την Ιερουσαλήμ, το Κάιρο και τη Λευκοσία και τους συντόνισε στα θέματα της ενέργειας, Γιάννη. Πάντως, Μιχάλη, ξέρεις, το ερώτημα παραμένει, διότι οι Τούρκοι κάνουν τους λεονταρισμούς τους τώρα με το Nautical Geo, το οποίο είναι γαλλικών συμφερόντων, όμως τον Νοέμβριο θα καταφτάσουν εκεί τα πλοία της Exxon Mobil και όλοι οι διερωτώμεθα αν θα τολμήσουν να κάνουν τους ίδιους λιονταρισμούς και απέναντι στους Αμερικανούς οι Τούρκοι. Είναι αυτό που λέει η Αθηνά και η Λευκοσία στους Αμερικανούς, ότι έχετε εθνικό ενδιαφέρον για τις γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ, καθώς μία από τις εταιρείες που κατέχει οικόπεδα είναι η Exxon Mobil. Και η Exxon Mobil, όπως απέδειξε, δεν παίζει. Όταν η Αμερικανική εταιρεία ερευνούσε στο οικόπεδο 10 της Κυπριακής ΑΟΣ, η Τουρκία δεν τόλμησε να ενοχλήσει το γεωτρύπανο και τα πλοία που το συνόδευαν. Αντίθετα, δεν επέτρεψε στην Ιταλική ΕΝΗ να προχωρήσει στις δικές της έρευνες. Τον Νοέμβριο, λοιπόν, όπως σωστά είπες, κατεβαίνει στην ΑΟΣ της Κύπρου πρώτα η Exxon Mobil για τη δική της επιβεβαιωτική γεωτρήση και θα ακολουθήσει η γαλλική Total μαζί με την ΕΝΗ αυτή τη φορά. Είναι πακέτο. Όπως καταλαβαίνει ο καθένας, και κλείνω, η Τουρκία θα βρεθεί αντιμέτωπη και με τους Αμερικανούς και με τους Γάλλους. Όπως καταλαβαίνει ο καθένας, μία λάθος κίνηση της Τουρκίας θα μπορούσε, Γιάννη, να ανάψει το φυτίλι, ξέρεις, στην Ανατολική Μεσόγειο.